Κύριε Φωτήλα. Καλημέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Φαντάζομαι ότι περιμένετε ότι θα δεχθείτε μεγάλη κριτική σήμερα, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη διαχείριση της πανδημίας. Κοιτάξτε, το να δεχτούμε κριτική δεν είναι κακό. Αυτή είναι η δουλειά άλλωστε της αντιπολίτευσης. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο δυστυχώς όμως. Κακό είναι να έχει βάση η κριτική, κύριε Φωτήλα μου. Ακριβώς. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αβάσιμο, άτοπο, χωρίς περιεχόμενο και με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Είναι έτσι όμως. Είναι έτσι δυστυχώς. Έτσι ας δούμε τους δύο μεγαλύτερους τομείς. Ο ένας είναι ο τομέας της οικονομίας. Σκεφτείτε να είχαμε δώσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε δώσει περισσότερα, πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσουμε την πρώτη ημέρα της πανδημίας. Σκεφτείτε να το είχαμε κάνει αυτό. Σήμερα τι θα δίναμε. Και όμως σήμερα η οικονομία ακόμα με όλες τις δυσκολίες βαστάει. Και αυτό φαίνεται σε όλους τους οικονομικούς δείκτες εντός και εκτός των τυχών. Mm-hmm. Ας πάμε στο θέμα της πανδημίας και στο αν θέμα βαστούσε του η οικονομία, υγείας. Κύριε Φωτήλα, δεν θα πήγαινε ο κύριος Γεραπετρίτης στις συνεδρίες των λοιμοξιολόγων να τους πει ανοίξτε την αγορά. Θα λέγατε τα κλείνουμε όλα για δύο εβδομάδες, γιατί αντέχει η οικονομία. Εντάξει. Τα κλείνουμε όλα, κάνουμε ένα κάθετο και οριζόντιο lockdown. Μαζεύουμε τα κρούσματα, έχετε το self-test και μετά ανοίγουμε. Έτσι το άνοιγμα της αγοράς έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Με ποιους? Αφενός έχει να κάνει σαφώς και με την οικονομία, η οποία, σας λέω, κρατάει και έχει κρατήσει, αλλά δεν μπορεί να κρατάει εσάι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία. Έχει να κάνει και με την ίδια την πανδημία. Παρατηρείτε ότι αυτά τα μέτρα που πέρυσι μπορεί να ήταν σωστά, διότι ο κόσμος δεν είχε όλη αυτή την κόλπωση, δεν είχε όλη αυτή την απελπισία, σήμερα δεν μπορούν να αποδώσουν, διότι ο κόσμος δεν τα τηρεί. Άρα λοιπόν και οι ειδικοί και εμείς που αποφασίζει η κυβέρνηση, δηλαδή, άρα αλλά ο και κόσμος οι ειδικοί που δεν τηρεί τα μέτρα, προτείνουν ότι ίσως μία σειρά ελάφρυνσης, αλλά ελεγχόμενης ελάφρυνσης, μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Συνεπώς, σε σχέση με μέτρα σκληρά πολίτες, που δεν τηρούνται. Οι πολίτες φταίνε που δεν τηρούν τα μέτρα. Μα δεν είπα αυτό. Μίλησα για κόπωση και απελπισία απολύτως δικαιολογημένη. Ύστερα από ένα χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος να ανταποκριθεί. Κύριε. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη και να δούμε ότι ίσως αν ανοίξουμε με σωστά μέτρα και με ελέγχους την αγορά, σιγά σιγά, ίσως και τα αποτελέσματα πάνω στην πανδημία να είναι καλύτερα από κύριε τα Μανατίδη. Αυστηρά μέτρα που δεν τηρούνται. Κύριε Μανατίδη, τι λέτε εσείς? Επιτρέψτε μου το εξής, κυρία Κουντουκόη, επειδή και εσείς είστε από τη Θεσσαλονίκη. Επειδή άκουσα, να ολοκληρώνω. Και επειδή άκουσα και προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε, το δημόσιο σύστημα υγείας κρατάει ακόμα με όλες τις δυσκολίες. Και κρατάει γιατί δεν έχει καμία σχέση η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας με αυτή που ήταν πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Έχουμε 10.000 ανθρώπους για παραπάνω, να σας, για να ακούσουμε και τον κύριο Μανατίδη, κύριε Φωτήλα μου. Και τριπλάσια. Κατάει, λέτε. Ωραία. Κύριε Μανατίδη, τι λέτε? Θα είχαμε άλλες εικόνες αν διαχειριζόσασταν εσείς την πανδημία? Θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Τελείως διαφορετικά. Αλλά πριν να μπω στην απάντηση της ουσίας, δηλαδή, δεν θα ήμασταν τέταρτη στην Ευρώπη. Θα ήμασταν να... Κύριε Φωτήλα, δεν θα προλάβει κύριε να μιλήσει. Κύριε Φωτήλα, δεν σας διέκοψα. Γεια σας, δεν σας διέκοψα. Περιμένετε. Πριν να μπω στην απάντηση στην ουσία της ερώτησης σας, θα ήθελα, επειδή είστε και εσείς, κυρία Κουντουκόη, από Θεσσαλονίκη, να εκφράσω και δημόσια τα συλληπιτήριά μου και τη συλλήψη μου για την απώλεια από τη δημοσιογραφική οικογένεια του Πάνου του Νεστορίδη. Όπως γνωρίζετε, πριν από δύο ημέρες έφυγε χτυπημένος από την επάρατη, όχι από COVID, από την επάρατη ασθένεια. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αλλά και η δημοσιογραφική οικογένεια ότι έχασε από την απώλεια του Πάνου του Νεστορίδη, και θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τα συλληπιτήρια. Καλά κάνατε. Βεβαίως ήταν διαφορετικά το. Τι και εσείς νομίζω πρέπει να το γνωρίζετε, κυρία Κουντουκόη. Ναι, βεβαίως. Είστε από τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνοντας τώρα στην ουσία της. Θα ήταν σε καλύτερο σημείο η χώρα, κυρία Μανατίδη, αν είχατε εσείς τη διαχείριση? Ναι, γιατί θα υπήρχε η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα υπήρχαν δύο βασικά πράγματα διαφορετικά. Ναι. Το ένα είναι η πρόσληψη μόνιμων γιατρών με μόνιμες θέσεις, και ακόμα όπου δεν υπάρχουν θα γινόταν πρόσκληση και σε Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα. Πολλοί νοσηλευτές, πολλοί γιατροί βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να γίνουν μόνιμες θέσεις εργασίας αναβαθμισμένες και να γινόταν κάλεσμα σε αυτούς τους γιατρούς. Ενίσχυση λοιπόν του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το δεύτερο που θα γινόταν είναι η μαζική συνταγογράφηση. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση
Ένας οικονομικός λόγος, αλλά οι πόροι για την αντιμετώπιση της πανδημίας αυτή τη στιγμή που δίνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολλοί. Χρειάζεται δωρεάν συνταγογράφηση των μοριακών τεστ. Ακόμα και να βγει αυτό που έκανε το self-test που έκανε και ο συνεργάτης σας, θα πρέπει μετά να πάει να κάνει το μοριακό το τεστ. Θα πρέπει να υπάρχει συνταγογράφηση που να μπορεί να πάει να το κάνει ο πολίτης και όχι να μπει σε μία σειρά. Θα ξέρω ότι είναι θετικός, θα είναι υποψιασμένος, θα περιοριστεί, θα πάει να κάνει το μοριακό. Η ευθύνη δεν μπορεί να πηγαίνει πάντα το εστά άτομα. Ξαναμας δίνει την ευθύνη η κυβέρνηση στους πολίτες με ένα τεστ το οποίο... Πάντως και οι πολίτες και δεν μπορεί να είμαστε αμέτωχοι, κύριε Αμανατίδη. Δεν διαφωνώ, ωστόσο χρειάζεται... Η ατομική ευθύνη μπαίνει στο παιχνίδι. Συντεταγμένη, λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Έχει 30% από όσο ακούω, δεν είμαι γιατρός, έτσι. Από όσο ακούω, έχει ένα 30% ψευδές αποτέλεσμα είτε στα αρνητικά είτε στα θετικά. Είναι ένα πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να γίνει συστηματική χνηλάτιση με τα μοριακά τα τεστ. Θα υπήρχε η συνταγογράφηση και θα υπήρχε και η ενίσχυση της οικονομίας σε πραγματικούς όρους. Για παράδειγμα, το ότι χθες η κυβέρνηση αναγκάστηκε πρέπει να κλείσουμε, να κύριε Μανατίδη. Για την εστίαση. Μία κουβέντα μόνο. Όχι, δεν ώρες μόλις ανακοινώσαμε τις προτάσεις μας. Εντάξει, είναι πολύ αργά, θα πολύ λίγα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ραντεβού στη Βουλή, παιδιά, σήμερα θα σας παρακολουθήσουμε. Α, ναι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ.